Κυρία Γενικός, ευλευθείτε την καλημέρα σε όλους σας, συνάδελφοι από το τμήμα Γεωργίας και από άλλα επιχειρήματα. Με χαρά σας κάνω συνοδοχή στο συνέδριο με θέμα Οικογενειακή Γεωργία, Προκλήσεις και Προοπτικές, το οποίο διοργανώνεται από το τμήμα Γεωργίας, Οικογενειακή Ναρκωτικού Γεωργίας, Οικογενειακής Αναπτύξης και Περιβαλλοντός. Η Οικογενειακή Γεωργία είναι η κυρίαρχη μορφή γεωργίας στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αποκεκριμένες χώρες. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την εθνική και την παγκόσμια συνειδητική ασφάλεια. Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, η Οικογενειακή Γεωργία περιλαμβάνει όλες τις γεωργικές δραστηριότητες που βασίζονται στην οικογενειακή εργασία με πολλούς τρόπους της αγροτικής αναπτύξης. Αποτελεί ένα μέσο για την οργάνωση της γεωργικής, της κοινοτροφικής, της γαστροπονικής και της αλλιευτικής παραγωγής, καθώς και της υδατοκαλλιέργειας που διαχειρίζεται και λειτουργεί από μια οικογένεια και κυρίως εξαρτάται από την οικογενειακή εργασία. Αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των προκαλλιευτικών στην παγκόσμια και φυσική ασφάλεια, τα Ηνωμένα Έθνη το ανακήρυξαν το 2014 από ό,τι έχουμε σε σχέση με την εξεργασία. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να προωθηθεί η συζήτηση όσον αφορά το θέμα αυτό σε ελληνικό περιβαλλον και παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να υπάρξει ενισχυτοποίηση και κατανόηση των προκλήσεων παρεμπεδοποιούν με προκαλλιευτικές, καθώς επίσης και να βοηθήσει στον εντοπισμό τρόπων αποτελεσματικών για την υποστήριξη των ιδιοκτητών, των μικρών και των μεγαλύτερων. Από την οπτική άποψη, η οικογενειακή γεωργία συνδέεται με αξίες όπως η αλληλεγγύη, η συνέπεια και η δέσμευση, αξίες οικογενειακές. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και οι οικογενειακές αποτελούν συχνά κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική απασχόληση, ενώ απεικονίζουν έναν τρόπο ζωής που βασίζεται στις πεποιθήσεις, τις παραδόσεις και στα έθιμα. Σε επίπεδο τώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οικογενειακή γεωργία παραμένει το πιο κοινό μοντέλο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα κράτη-μέλη. Αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο αναπτύχθηκε η γεωργία εδώ και αιώνες. Στην Κύπρο, η οικογενειακή γεωργία, είτε μιλούμε για σε επίπεδο φοιτικής παραγωγής είτε κτηνοτροφικής, αποτελεί την τυπική παραγωγική μονάδα. Τα μέλη της αγροτικής οικογένειας παραμένουν η κύρια πηγή του γεωργικού ανθρώπινου δυναμικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου για τα έτη 9-10, σε σύνολο 20.000 ατόμων που απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας, το 68% ήταν κάτοχοι οι μέλη του αγροτικού οικογενειακού. Νομίζω τα νούμερα μιλάνε για την προβολή του πολυλειτουργικού ρόλου που διατραπεύει στην οικογενειακή γεωργία. Θεωρήθηκε σκόπιμη η ένταξή της στο στρατηγικό σχεδιασμό του τμήματος μας για το έτος 2016. Έχοντας ως απότερο στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής γεωργίας, καταρτίστηκε σχέδιο δράσης για την πρόθεση της οικογενειακής γεωργίας. Βασικός στόχος αυτού του σχεδίου ήταν η προώθηση της οικογενειακής γεωργίας μέσω της ενημέρωσης του κοινού και των κατόχων των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, το κοινό ενημερώθηκε για το τι είναι η οικογενειακή γεωργία και πώς μπορεί να επηρεάσει θετικά την ποιότητα ζωής τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών πληθυσμών. Στο σχέδιο δράση συμπεριλήφθηκε μια σειρά αλληλένδετων δράσεων. Μεταξύ αυτών ήταν η διοργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα την οικογενειακή γεωργία. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε από το Τμήμα Γεωργίας σε συνεργασία με την Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου. Η δημοσίευση έγινε στις 13 Ιουνίου του 2016 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου. Οι φωτογραφίες μπορούσαν να απεικονίζουν εικόνες από μια γεωργική, οικογενειακή, κτηνοτροφική ή αλληλεκτική επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων και των δράσεων που αφορούσαν την μεταφύση των προϊόντων αυτών. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι, οι οποίοι αποτύπωσαν μέσα από τον φωτογραφικό του σπαθούς εικόνες από την γεωργική ζωή του τόπου μας. Συνολικά δόθηκαν 3 βραβεία και 9 ευαίμια. Μια άλλη δράση ήταν η διοργάνωση διαγωνισμού ζωγραφικής σε σχολεία. Ο στόχος μας ήταν
να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η οικογενειακή γεωργία. Η συλλογή των έργων πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης κατά την περίοδο 12 Σεπτεμβρίου με 31 Οκτωβρίου του 2016 και στο διαγωνισμό αυτό δόθηκαν 3 βραβεία και 1 επένδυση. Η απονομή των βραβείων και των επένων θα πραγματοποιηθεί σήμερα, σε αυτόν τον χώρο αργότερα, και τα έργα εκτίθενται στο φαγί και μπορείτε να τα θαυμάσετε κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωση του συνεδρίου, ιδιαίτερα τον κλάδο Αγροτικής Οικονομικής του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και τους ομιλητές, των οποίων τις σημαντικές εισηγήσεις και τις επιστημονικές προτάσεις ανυπομονούμε όλοι μας να ακούσουμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ και πάλι καλώς ορίσατε.